Με ρεκόρ συμμετοχών ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου η 10η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία, η μοναδική εξειδικευμένη διοργάνωση στον τομέα παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η οποία είχε διάρκεια έως τις 5 Φεβρουαρίου. Στην φετινή ζωοτέχνια, οι εκθέτες ανήλθαν σε 939 έναντι 849 το 2015. Οι ξένοι άμεσοι εκθέτες προέρχονται από την Αυστρία, την Βουλγαρία, την Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβανία και την Τουρκία, ενώ συνολικά οι ξένοι εκθέτες εκπροσωπούν 37 χώρες. Οι δε Έλληνες εκθέτες προέρχονται από όλη την επικράτεια, ενώ η έκθεση καλύπτει συνολικά 14.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων και υπαίθριων εγκαταστάσεων έναντι 12.000 τετραγωνικών μέτρων το 2015. Είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό το ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, λοιπόν, ένα τέτοιο γεγονός παρουσιάζεται έτσι όπως παρουσιάζεται. Όπως θα είδατε, είναι ένα πλήρες γεγονός. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι και στην Ελλάδα φυσικά είναι το μοναδικό, αλλά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα και της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πλήρες, όλοι οι τομείς του κλάδου παρουσιάζονται και μάλιστα παρουσιάζονται με τα καλύτερά τους. Δηλαδή, αν κάνατε μια γύρα, θα δείτε ότι υπάρχει όλη η σύγχρονη τεχνολογία αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, που είναι στα περίπτερα 12, 13, 15. Είναι το κομμάτι της ενημέρωσης των ζωοτροφών, των βελτιωτικών, όλα αυτά στο περίπτερο 7, 8, 9, 10. Τα ζωντανά ζώα παραγωγής που είναι στο περίπτερο 3. Και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ενημέρωσης με ημερίδες που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό μας Κέντρο Γερμανός. Παρούσες στη ζωοτέχνια ήταν όλες οι μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις της κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας, οι οποίες και παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, από σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων μέχρι και μηχανήματα, υπηρεσίες αλλά και έρευνες. Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουν είναι διότι περιμένουν πράγματα από εδώ και δεν είναι απέλπιδες προσπάθειες, είναι πραγματικά περιμένουν πράγματα, διότι εδώ έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν όλο τους το πελατολόγιο πρώτα απ' όλα, να συναντήσουν καινούργιο πελατολόγιο και να δουν νέους πελάτες που με δική μας προσπάθεια και δική τους βέβαια, αλλά κυρίως με δική μας προσπάθεια μεγαλώνει αριθμός χρόνο με τον χρόνο. Εννοώ τους ξένους εμπορικούς επισκέπτες. Και αυτό το λέω διότι εδώ και 2-3-4 χρόνια περίπου έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα προβολής των εκθέσεών μας, όχι μόνο τη ζωοτεχνία, και τη αγρότικα και τη ΕΤΡΟΠ, στα Βαλκάνια, που με τηλεοπτικά σποτάκια με γιγαντοαφίσεις κλπ. Γίνεται συνεπώς μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προβολής των εκθέσεων μας αυτών στα Βαλκάνια, διότι εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε, ότι η Θεσσαλονίκη, οι εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, η αγρότικα, η ζωοτεχνία, να είναι τα μεγάλα γεγονότα της περιοχής και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλων των ενδιαφερομένων αυτές τις μέρες. Από 37 χώρες είναι οι εκθέτες. Εκθέματα δηλαδή από 37 χώρες, σχεδόν όχι μόνο από Ευρώπη, και από τον κόσμο γενικότερα.